ετοιμάζονται για τα 2,5 να γίνει η κίνηση στα 2,5. 250 κυβικά. 250 κυβικά. Χρειάζεται πολύ προσοχή στην εκκίνηση, γιατί η εκκίνηση είναι και ο μισός αγώνας. Βέβαια, άμα θα μείνεις πίσω στην εκκίνηση, τώρα ξεκινήσανε. Να δούμε τι θα είναι στην πρώτη στροφή. Είναι ο Ζαχαρίου στην πρώτη στροφή. Μαρδάλης, Σαραγιώτης, Μπαξεβάνης από Καβάλα. Πρώτος είναι ο Ζαχαρίου. Κοσμά, εάν έτρεχε μια... Εδώ είναι ο Μπαξεβάνης Ιωάννης από Καβάλα. Θα κάνω μια ερώτηση. Αν έτρεχε μια γυναίκα στο μοτοκρός, πώς θα την έβλεπε, πώς θα την έβλεπε ο κόσμος? Πρόπερσι έτρεχε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, μια από πέρα από την Αθήνα. Και σε δύο είναι πάρα πολλές συμμετοχές φυσικά, αλλά γίνεται. Έχει σκέλους μόνο για γυναίκες. Εγώ σας κάνω, συγγνώμη, κάποιες ερωτήσεις για τον απλό τηλεθεατή. Δεν έχω γνώσεις. Εδώ ο Μπαξιμπάνης πάτησε το πόδι μου με τον Μαντάλης Κοσμάς. Κατά λάθος, δεν έχει. Εδώ είναι ο Μαραγκόπουλος, προσπαθεί να περάσει τον Μπουσουρούκη από Καβάλα. Εδώ είναι ο Νίκος Ιωσήφιδης από Χρυσούπολη, παλέμαχος. Συνεχίζει να τρέχει παντρεμένος δύο παιδιά, αλλά δεν το εγκαταλείπει. Και εδώ ο Άρης ο Πλεξούδας παντρεμένος με ένα παιδί, συνεχίζει να τρέχει κανονικά. Δεν είναι... Όσο χαμηλότερα και μακρύτερα πας κερδίζεις. Όταν παίρνεις πολύ ύψος και αργείς να πέσεις στη γη, φυσικό είναι να χάσεις. Βασικά είναι θέμα τεχνικής σχολής. Να ζητήσεις πληροφορίες, είναι σχολείο οδήγησης. Αυτός που το κάνει είναι ο Πρέντζας από τα Γιάννα, είναι τώρα μένει στην Αθήνα. Μπορεί άλλο να τη φέρουμε. Δεν έχει έσοδα από τα μέλη της για να καλύπτει αυτά τα έσοδα? Έχει έσοδα, είναι 500 δραχμές το μήνα κάθε μέλος πληρώνει συνδρομή. Αλλά δεν πιστεύω ότι μπορούν να καλυφθούν όλα αυτά μαζί, γιατί... Έχετε πολλά έξοδα. Ναι, εκτός από τα μέλη μπορούν να κάνουν σχολείο να πούνε απέναντι από τον κύριο Σταυρό. Από τη στιγμή που είναι ανοιχτά η καφετερία, από τις 6 μέχρι τις 12 μπορεί να μας κράνει όλα αυτά, τρέως δεγάντια. Βασικά ξεκινάει από την κατηγορία των 125 τυπικών, έτσι. Πού μας στηρίξουμε αγώνα σε 5 μηχανές μόνο. Εδώ βλέπουμε τον Σαραγιώτη και τον Μανδάλη Κοσμά, ετοιμάζει να τον περάσει, δεν θα καταφέρει σε αυτήν την στιγμή. Ο Σαραγιώτης είναι ένας παλιός οδηγός, πολύ δυνατός. Όταν είναι προπονημένος είναι δύσκολο να το αντιμετωπίσεις. Είναι πολύ δυνατός. Καθαρά αγωνιστικές μηχανές. Ο Σεφίδης Νίκος από Χρυσούπολη. Ενώ έτσι βρίσκουν κενά από κάτω η πισινή ρόδα και μπορεί και χάνει στροφές για να αλλάξει και τις ταχύτητες φυσιολογικά. Δεν μπορείς να δεις την άσφα του άμα ξεχνάς. Αυτός είναι ο Ζαχαρίου της Θεσσαλονίκης. Όχι. Ναι. Αυτός είναι ο Μαρακόπουλος από το Σταυρό Θεσσαλονίκης. Ναι, με Χόντα. Πώς αισθάνεσαι σαν αναβάτης τη μηχανή? Είναι πολύ ωραία και μαθαίνεις, είναι πάρα πολύ όμορφα και μαθαίνεις να οδηγήσεις και στον δρόμο ακόμα περισσότερο. Θέλει σκληρή προπόνηση για το μοτοκρός ειδικά. Γίνεσαι και αθλητής. Βέβαια. Όχι, εδώ έμεινε δύο γύρους για να τελειώσουν. Υπάρχουν και πιο μικροί οδηγοί στην Καβάλα, ο Σαράτης ας πούμε, αλλά δεν μπόρεσε, δεν ήθελε να παίξει αυτόν τον αγώνα γιατί δεν είχε κάποια πείρα. Υπάρχει και ο μικρός του, ο αδερφός που είναι 5 χρονών. Κάνει και αυτός μοτοκρός, έχει ένα μικρό μονταράκι. Ίσως σε 5-10 χρόνια να είναι πρωταθλητής Ελλάδος έτσι όπως το βλέπουμε. Μένει ένας γύρος τώρα για να τελειώσει ο αγώνας. Ευχαριστούμε οικοκαταβολικά. Εδώ ο Ζαχαρίου έτοιμος να τερματίσει. Και εδώ τερματίζει ο Ζαχαρίου Δημήτρης. Παλέμαχος οδηγός και αυτός, με πολλές νίκες και βόρεια πρωταθλήματα. Να ευχαριστήσουμε σαν τηλεόραση Σέντερ τους καλεσμένους μας, τον Μαντάλη τον Κοσμά, πρόεδρο Μοτολέσης Καβάλα, στο G. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ και το κανάλι σας που μας βοηθάει σε όλη μας την προσπάθεια. Και τον Δήμο Καβάλας ευχαριστούμε που έδειξε τόση βοήθεια.